Εμείς είμαστε άνθρωποι καταρτισμένοι, εκπαιδευτικοί, είμαστε άνθρωποι που παλεύουμε για το καλύτερο, είμαστε άνθρωποι που θέλουμε πραγματικά να πετύχουμε στους στόχους μας και όχι θεωρητικά. Πρέπει λοιπόν να καταλάβει και η πολιτεία και ο κ. Λοβέρδος και οι υπόλοιποι ότι πρέπει να επενδύσουν στην παιδεία, πρέπει να πάμε με γρήγορους ρυθμούς, να καλυφθούν όλα αυτά τα κενά, πρέπει να δουν τα αιτήματα της νεολαίας, πρέπει στο επίπεδο πανεπιστημίου να υπάρχει εύρυθμη λειτουργία και να μην βλέπουμε αυτό το μπάχαλο να τελειώνει το τρίμηνο, να τελειώνει ο Νοέμβριος μήνας και να μην έχουμε εκπαιδευτικού στα σχολεία. Τραγικό. Τραγικό. Βεβαίως είναι τραγικό. Πραγματικά. Είναι δυνατόν πραγματικά τώρα να τελειώνει το τρίμηνο και να μην υπάρχουν εκπαιδευτικοί στα σχολεία και μάλιστα πληροφορούμε και για κάποιες περιοχές ότι δεν είχαμε εκπαιδευτικούς και πέρσι στις ίδιες περιοχές. Είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει. Και επειδή μου θυμήσατε τον ερχομό του κ. Λοβέρδου την ημέρα του αγιασμού, εμείς πηγαίναμε με τα μέσα συγκοινωνίας όπως οφείλαμε να κάνουμε και όχι με ελικοπτεράκι που πήγαινε ο ίδιος στα νησιά μας. Εμείς πηγαίναμε στο Καστελόριζο για συμβολικούς αλλά και ουσιαστικούς λόγους και σας θυμίζω ότι του ζήτησα, εφόσον έρχεται με ελικόπτερο, να φέρει και κανένα εκπαιδευτικό. Λοιπόν, τελικά όχι μόνο εκπαιδευτικό δεν έφερε, δεν ήρθε ούτε και στα εγγένεια των γραφείων, των σχολείων, συγγνώμη, που έγιναν. Και εν πάση περιπτώσει, όταν κάποιο έχει έρθει για περιοδία, έχει υποσχεθεί τα πάντα, επιτέλους θα στατηρήσει. Ναι. Επειδή σε κάποιες περιοχές έχουν συμβιβαστεί κάποιοι με κάποιες καταστάσεις, ίσως πραγματικά ελπίζει ακόμα ο κόσμος, γιατί ο ερχομός ενός υπουργού να δει ο ίδιος την κατάσταση και όχι να τη μεταφέρει ο Μπάμπης ο Κόκκινος, η Μαρία η Βάρα ή ο καθένας, να τη δει ο ίδιος, έχοντας επίσης και την δυνατότητα να ελιχθεί και να προσφέρει κάτι. Είναι λογικό ο κόσμος σε αυτές τις μικρές κοινωνίες των μικρών νησιών μας να δεχτεί στοικά και υποπολιτικά την κατάσταση, ελπίζοντας ότι θα βελτιωθεί. Όμως όταν βλέπετε ότι και οι περιοδίες έχει κάνει κάποιος πολιτικός ηγέτης, ότι έχει υποσχεθεί κάποια πράγματα, ότι ερχόμαστε κάποιοι και καταθέτουμε προτάσεις, και αυτές τις προτάσεις ενώ στην αρχή φαίνεται ότι θα υπάρξει σύνδεση απόψεων και δεν προχωράει παρακάτω, αλλά αντίθετα μένει ταμπουρωμένος σε λανθασμένες σκέψεις και δεν ακούει το καινούριο, δεν ακούει το δημιουργικό. Είναι λογικό να φτάνουμε πολλές φορές αδιέξοδο. Αυτή είναι η πραγματικότητα, μην γελιόμαστε.